μεγάλο ζήτημα φαίνεται πως υπάρχει όσον αφορά τα αδήλωτα ενίκια αλλά και τους Βούλγαρους μεγαλοϊδιοκτήτες στην περαλιακή ζώνη της Καβάλας, δηλαδή την περιοχή της παραλίας Σοφρινίου, της Νέας Ηρακλίτσας αλλά και της Νέας Περάμου Καβάλας. Κοιτάξτε να δείτε, τίποτα δεν αποκλείεται ότι κάποια εισοδήματα ενδεχομένως δεν δηλώνονται. Αυτό θα ισχύει όχι μόνο από τους τοπικούς αλλά και από, Βούλγαρους, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει επενδύσεις αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες στην περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι όσο στενεύει ο φορολογικός κλοιός για τα ακίνητα, η φορολογία έχει περισσέψει πλέον, τόσο θα δημιουργούνται διάβλοι φοροδιαφυγής, πιστεύω εγώ. Το φαινόμενο δεν είναι τοπικό, το φαινόμενο είναι πανελλαδικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι έχουν μπει ένα σωρό τέλης, ιδίως από την αρχή της χρονιάς. Μια μονοκατοικία στο Booking, δηλαδή, να το πάρουμε σαν παράδειγμα, έχει 10 ευρώ τη βραδιά για τη διανυκτέρευση. Έχει 17% στην Booking. Έχει 15% έως 35% στην εφορία. Δηλαδή μαζεύεται ένα ποσοστό 60-70%. Δηλαδή το να έχεις ένα ακίνητο στην Booking στα 200 ευρώ και να πολεμάς για τα 30-40 ευρώ που θα σε μείνουν, αρχίζει να γίνεται μη αποδοτικό αυτή τη στιγμή. Όπως υπογραμμίζει σε δηλώσεις της στο ένα channel η εργολάβος Ρίτσα Καραγιανίδου, φαίνεται πως μεγάλοι Βούλγαροι ιδιοκτήτες ανεβάζουν τις τιμές και στη συνέχεια μισθώνουν τα ακίνητά τους σε πλατφόρμες στη Βουλγαρία με αποτέλεσμα να μην φορολογούνται. Ανεβάζουν τις τιμές, αυτό είναι αλήθεια. Ανεβάσανε πάρα πολύ τις τιμές, βέβαια αυτό είναι πέρσι. Φέτος λιγάκι έπεσε η κίνηση και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πέσει παραπάνω. Γιατί η Βουλγαρία πρόκειται να μπει στο ευρώ, οπότε αλλάξαν εκεί οι έλεγχοι των τραπεζών κτλ. Για τα πιο πολλά λεφτά που διακινούνταν ήταν μαύρα. Ερχόταν δηλαδή με τα λεφτά και ενώ διαπραγματευόσουν ένα οικόπεδο, αυτοί του δίνανε με άνεση και 50 και 100 χιλιάδες παραπάνω. Μπορεί δηλαδή ένας οποιοδήποτε Βούλγαρος επενδυτής να έρθει στην Ελλάδα και να πει: εγώ θέλω να αγοράσω αυτό το οικόπεδο. Πιανού οικόπεδο, το δικό. Εμένα μου δώσαν το σπίτι μου. Επίμονα, ενώ δεν πωλεί το. Το συγκεκριμένο πρόβλημα θα πρέπει να ελεγχθεί άμεσα από πλευράς της κυβέρνησης και της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ναι, και είναι και ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές εμείς, ότι όσες φορές θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να πιέσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να βγουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση με κάποιο περιορισμό, τόσο θα δυναμώνεται και το φαινόμενο της, των μαύρων, ας πούμε, των ενοικίων στη μαύρη αγορά. Θα το σημειώσω να το έχουμε στην ατζέντα με την επόμενη συνάντηση με την ΑΔΕ. Ίσως θα πρέπει να βάλουν και στο παιχνίδι αυτές τις έρευνες, δηλαδή στα γειτονικά μας κράτη, στα Βαλκάνια για παράδειγμα.